Αυξημένη είναι η κίνηση την εορταστική περίοδο στην εστίαση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, με τους εργαζόμενους και τους καταστηματάρχες να δηλώνουν ευχαριστημένοι. Συγκριτικά με τον υπόλοιπο χρόνο, σίγουρα καλύτερα. Ο κόσμος περιμένει να βγει έξω τις γιορτές, να ξοδέψει λεφτά, να περάσει καλά. Είναι μια περίοδος χαρούμενη, η πόλη είναι στολισμένη, όλες οι καφετέρες είναι γεμάτες. Σίγουρα είναι μια οικογενειακή γιορτή, την οποία όλοι θέλουν να περάσουν μαζί, σε καφετέρες, σε ταβέρνες και γενικά. Δόξα τω Θεώ, κινήθηκε ο κόσμος, υπήρχε κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος έχει ψυχολογία, θέλει να βγει, να διασκεδάσει, γιατί τις δύσκολες μέρες που περνάμε και ο καιρός βοηθάει. Δόξα τω Θεώ, έχει κίνηση. Γεγονός, παραδοσιακά αυτό το τριήμερο αποτελεί μία από τις καλύτερες περιόδους για το κλάδο της εστίασης. Βέβαια, να σημειώσω ότι τα προηγούμενα χρόνια αυτές οι μέρες ήταν πολύ περισσότερες. Ξεκινούσαν έτσι με την έναρξη των εορταστικών, των ονομαστικών εορτών συγκεκριμένα. Mm-hmm. Όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς και όσο συσσωρεύεται η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, αυτές οι μέρες λιγοστεύουν. Όπως πολύ καλά προαναφέρατε, μιλάμε για ένα καλό τρίμερο. Υπήρξε ικανοποιητική κίνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση, θεωρώ ότι δεν ήταν κάτι το υπερβολικό. Υπήρξαν επισκέπτες σίγουρα από όμορες χώρες ή έστω και από όμορους νομούς στην πόλη μας, αλλά πιστεύω ότι την όλη υπεραξία την έδωσε το αγοραστικό κοινό που ανήκει στους καβαλιώτες, δηλαδή στους ντόπιους. Κατέβηκαν και παραμονές, γέμισε η αγορά. Εντάξει, τώρα είναι μια γιορτή που συνήθως είναι οικογενειακή, ίσως την πρωτοχρονιά να είναι ακόμα πιο αυξημένη, αλλά ήταν ένα καλό σημείο μέσα σε όλο αυτό το χάος που επικρατεί όλο το 2022, κύριε Βαφίδη. Σίγουρα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι περίοδος. Ας μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από δύο πάρα πολύ σκληρά, δύσκολα χρόνια. Τα χρόνια της πανδημίας. Εξακολουθούμε βέβαια να βιώνουμε προβληματισμούς τόσο τους ενεργειακούς και την ακρίβεια που επικρατεί σε πάρα πολλά έτσι βασικά αγαθά. Παρ' όλα αυτά, το τρίμερο ήταν πάρα πολύ καλό και παραδοσιακά έχει αποδειχθεί ότι η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τα Χριστούγεννα προς την Πρωτοχρονιά, είναι καλύτερη από πλευράς κίνησης. Δηλαδή ο καβαλιώτης, ο πολίτης μπαίνει έτσι σε ένα mood διασκέδασης, υπάρχει μια τάση εξωστρέφειας έτσι να πούν από το σπίτι και τα λοιπά, να διασκεδάσουν, να κάνουν τα ψώνια τους στα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Και γενικότερα πιστεύω ότι οι επόμενες ημέρες που θα διανύσουμε από σήμερα θα είναι καλύτερες από τις προηγούμενες εβδομάδες.